Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Εντες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου και πορεύοντο πάντες απογράφεστε, έκαστος εις την Ιδίαν πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ, ή της καλείται Βιθλέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλίστησαν ημέρε του τεκίν αυτήν, και έτεγεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομεν ημίν χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείον, ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης, εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και γένετο όσα πήρθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπων προς αλλήλους. Διέλθομαι δι έως Βιθλέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Και ήλθον σπεύσαντες και ανέβρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Ιδόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί του λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών επί πάσιν εισήκουσαν και είδων καθώς ελαλήθη προς αυτούς.
ανατολικά της Βηθλεέμ και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου μέσα σε κατάφυτη κοιλάδα βρίσκεται το χωριό των Ποιμένων. Οι Ποιμένες θεωρούνταν άνθρωποι κατώτερης κοινωνικής τάξης και μάλιστα πολλοί από αυτούς θεωρούνταν ακάθαρτοι και δεν τους επιτρεπόταν η είσοδος στο ναό του Σολομώντος. Όμως οι βοσκοί γύρω από τον πύργο Γαδέρ ήταν οι εκλεχτοί Ποιμένες, διότι είχαν ως διακόνημα να προμηθεύουν το ναό με πρόβατα για τις θυσίες. Οι Ποιμένες λοιπόν φύλαγαν τα πρόβατά τους εδώ τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού και ενώ ξενυχτούσαν δέχτηκαν από τον άγγελο το μεγάλο μήνυμα ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και άκουσαν τον εξαίσιο αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Από εδώ οι Ποιμένες ξεκίνησαν για να προσκυνήσουν το θείο βρέφος και υπέστρεψαν οι Ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν επί πάσιν εισήκουσαν και είδων καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Οι χριστιανοί της περιοχής ονομάζουν την περιοχή Εκκλησία των Ποιμένων. Στα ελληνικά είναι γνωστή με την ονομασία Ποιμένιον, το οποίο σημαίνει βοσκότοπος. Με το πέρασμα των αιώνων δόθηκαν και άλλες ονομασίες όπως Σύναξης της Θεοτόκου, Δόξα εν υψίστης Θεό, Ειρήνη, Οι Άγγελοι και Χωριό των Ποιμένων. Εδώ υπάρχει το πανέμορφο μοναστήρι των Ποιμένων, στο οποίο ηγούμενος είναι ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπημένος μας γέροντας πατήρ Ιγνάτιος επί πολλά έτη. Έχουμε λοιπόν την ευλογία και την τιμή για ακόμα μια φορά να τον έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, για να μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στο μοναστήρι που έχει αφιερωθεί, στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, στο Μπετ Σαχούρ. Τον ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά που με πολύ αγάπη είναι μαζί μας και έχει το λόγο. Αγαπητέ Πατέρα Ιωάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, σύμφωνα και με παρότρινση και ευλογία του Πατριαρχείου μας, να μιλήσω από την ραδιοφωνική σας εκπομπή, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με θέμα «Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες Κυρίου». Φυσικά σας μιλώ από την Ιερά Μονή των Ποιμένων που βρίσκεται στο χωρίο των Ποιμένων, στο Μπετ Σαχούρ, και για τους ακροατές που ακούνε την εκπομπή, το Μπετ Σαχούρ, το χωριό των Ποιμένων, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Βηθλεέμ, 2 χιλιόμετρα έξω από τη Βηθλεέμ, δηλαδή ανατολικά της Αγίας Βηθλεέμ. Ονομάζεται χωριό, δεν είναι χωριό βέβαια σήμερα, παρέμεινε να ονομάζεται χωριό λόγω του ότι ήταν το χωριό των αγραβλούντων Ποιμένων, των απλοϊκών βοσκών, των περιχώρων της Βηθλεέμ. Σήμερα έχει παραμείνει να ονομάζεται ακόμα χωριό των Ποιμένων, αλλά είναι πόλη πλέον, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει υπερβεί τους 16.000 κατοίκους, όπως μου είχε αναφέρει ο δήμαρχος του χωριού. Λοιπόν, το μοναστήρι, η Μονή των Ποιμένων, παλαιότερα βρισκόταν λίγο πιο έξω από το
Μπετσαχούρ από το χωριό των Ποιμένων. Σήμερα όμως, επειδή έχει πυκνοκατοικηθεί όλη η περιοχή, το προσκύνημά μας εδώ, που είναι και μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα, βρίσκεται πλέον στο κέντρο της πόλης, θα λέγαμε, στο κέντρο του Μπετσαχούρ, και φυσικά είναι παλαιό μοναστήρι. Αλλά αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από τα βιβλικά χρόνια, από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται ότι η περιοχή αυτή, εδώ που ακούστηκε η δοξολογία των αγγέλων, κατά την Παλαιά Διαθήκη ήταν ο χώρος εκείνος που ήλθε ο Πατριάρχης Ιακώβ, μετά από τον θάνατο της Ραχήλ, ήλθε εδώ σε αυτό το χώρο, σε αυτούς τους αγρούς, με τα 12 του παιδιά που απετέλεσαν τις 12 φυλές του Ισραήλ, ήλθαν και έστησαν τις σκηνές τους εδώ δίπλα στον πύργο Γαδέρ. Ο πύργος Γαδέρ αναφέρεται και στο βιβλίο της Γενέσεως, ήταν ένας ψηλός πύργος, σαν παρατηρητήριο για τα βοσκοτόπια εδώ της περιοχής, για να βλέπουν τα κοπάδια, το πίμνιο, τα πρόβατα. Και όπως μας ανέφερε και ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ, ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, ήταν ένα παρατηρητήριο να ταινίζουν την Βιθλεέμ κατόπιν, επειδή πληροφορούντο από τους προφήτες ότι στην πόλη Δαβίδ θα γεννηθεί κάποια στιγμή ο Μεσσίας. Οπότε ήταν ο πύργος αυτός ένα παρατηρητήριο. Ήλθε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, έστησε τις σκηνές του, παρέμεινε εδώ και πολύ αργότερα αναφέρεται πάλι το ίδιο μέρος, η ίδια περιοχή, εδώ ο χώρος που βρισκόμαστε, περιουσία του Βοός, και ο χώρος, ο τόπος της συναντήσεως του Βοός με την Ρούθ. Η Ρούθ ήταν Μωαβίτης, ήταν δηλαδή καταγωγής από την σημερινή Ιορδανία. Πέθανε ο άντρας της, χείρεψε, και τότε η πεθερά της, η Νοεμίν, είπε στις δύο νύφες της, διότι πέθαναν και οι δύο γη της, ότι εγώ θα επιστρέψω πάλι στην γη Εφραθά, δηλαδή στην περιοχή της Βιθλέμ, από όπου και κατάγομαι, και είπε τότε στις νύφες ότι εσείς μπορείτε να παραμείνετε εδώ στη χώρα σας και να ξαναπατρευτείτε. Όμως τότε η Ρούθ ανέφερε στην πεθερά της ότι εγώ, μητέρα, θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Γι' αυτό και έχει μείνει παροιμιώδης η αγάπη και ο σύνδεσμος που είχαν πεθερά και νύφη, ο σύνδεσμος δηλαδή της Νοημίν με την Ρούθ. Οπότε σήμερα, αν θέλει κανείς να φέρει ένα καλό παράδειγμα συνδέσμου αγάπης και ομόνιας μεταξύ πεθεράς και νύφης, αναφέρει αυτό το περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη με την Νοημίν και τη Ρούθ, οι οποίες τελικά ήλθαν εδώ σε αυτή την περιοχή, διότι η Νοημίν ήταν μακρινή συγγενής του Βοός. Παρέμειναν εδώ σε αυτά τα χωράφια, σε αυτούς τους αγρούς, σε αυτά τα κτήματα, μάζευαν όσα στάχια περίσευαν, και είχε δώσει και αυτή την εντολή τότε ο Βοός, ότι επειδή είναι φτωχές αυτές οι δύο γυναίκες, η πεθερά με την νύφη της, έλεγε στους θεριστές να αφήνετε τις φτωχές αυτές ό,τι περισσεύει να το περισυλλέγουν, να το μαζεύουν για να πορεύονται να ζουν και αυτές. Τότε λοιπόν ο άρχοντας εδώ της περιοχής, τότε ο Βοός, πρόσεξε τη Ρούθ, πόσο καλή ήταν, πόσο ήσυχη, πόσο ηθική, που δεν γύριζε ούτε το πρόσωπο, τα μάτια, να ταινίσει άνθρωπο στο πρόσωπο. Πάντοτε ήταν ταπεινή, εργατική, και τότε τελικά την ζήτησε σε γάμο. Κινήθηκε όλη η διαδικασία που έπρεπε τότε οι άρχοντες και οι προύχοντες να το δεχτούν. Παντρεύτηκε την Ρούθ, περιήλθαν όλα αυτά εδώ τα κτήματα στον γιο του, στον Οβίδ, από τον Οβίδ στον Ιεσέ και από τον Ιεσέ στον Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ, ως ποιμένας και αυτός, ως βοσκός, ήταν εδώ σε αυτό το μέρος και έβοσκε τα πρόβατα του πατρός του, του Ιεσέ, και σύμφωνα πάλι με την Παλαιά Διαθήκη, με την Αγία Γραφή, αναφέρεται ότι από αυτό εδώ το μέρος ήλθε ο προφήτης Σαμουήλ, κάλεσε τον Δαβίδ, τον έχρισε βασιλέα στην Βιθλεέμ, εγκατεστάθη στην Χεβρώνα και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα.
Οπότε, όπως βλέπετε, ο χώρος αυτός συνδέεται και με πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και φτάνουμε τότε στα χρόνια του Χριστού μας, όπου μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και λέγει ότι «και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών, και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν οι ποιμένες, οι απλοϊκοί βοσκοί, οι οποίοι αγρυπνούσαν μέσα στη νύχτα, τη νύχτα εκείνη των Χριστουγέννων, αμέριμνοι, ήσυχοι, ειρηνικοί, φύλαγαν βάρδιες μέσα στη νύχτα, πρόσεχαν τα πρόβατα, μπαινόβγαιναν μέσα στο καταφυγιό του στο σπήλαιο, έριχναν μια ματιά στο κοπάδι, φοβήθηκαν ξαφνικά από την παρουσία αγγέλου, τους καθησύχασε ο άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβριήλ, τους είπε «Μη φοβήστε, ειδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην». Και ποιο ήταν το μήνυμα, ποιο ήταν το άγγελμα? Το άγγελμα ήταν μέσα στη νύχτα να αφήσουν τα πρόβατα και να πάνε στην πόλη του Δαβίδ, στην Βηθλεέμ, και να προσκυνήσουν το θείο βρέφος, που θα το έβρισκαν εσπαργανωμένο κείμενον εν τη φάτνη. Και συνεχίζοντας το Ευαγγέλιο της έκτης ώρας, από τις μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων, λέγει ότι «και εξέφνης συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αφού πήραν το μήνυμα οι απλοϊκοί τσοπάνιδες, είπαν μεταξύ τους «διέλθομεν διέως Βηθλεέμ», δηλαδή αφού έτσι μας αναφέρει ο Άγγελος Κυρίου, ας ανέβουμε αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε χρόνο επάνω στη Βηθλεέμ για να διαπιστώσουμε και εμείς το γεγονός, και προτού φύγουν βγήκαν από τη σπηλιά τους, ατένισαν επάνω προς την Βηθλεέμ. Ήταν τότε και ανοιχτή η περιοχή, δεν είναι όπως σήμερα που είναι κατοικημένη, έχει πολλά κτίσματα, πολλά κτίρια. Κατάλαβαν ότι εκεί πρέπει να σπεύσουν μέσα στη νύχτα και προτού φύγουν είδαν πλήθος αγγέλων που έψαλαν εδώ τον δοξολογικό αγγελικό ύμνο. Γι' αυτό και ψάλουμε και στο κοντάκιο των Χριστουγέννων «Άγγελοι μεταποιμένων, οδηπορούσι, δοξολογούσι». Δοξολογούσαν οι άγγελοι, οδηπορούσαν οι ποιμένες και ανέβαιναν μέσα στη νύχτα για να προσκυνήσουν το θείο βρέφος. Δεν είχαν καμιά δυσκολία να βρούνε το θεοδέγμον σπήλαιο. Ήταν και ο αστέρας αυτός, ο φωτεινός άγγελος Κυρίου, που οδήγησε και τους τρεις μάγους από την Περσία που ήρθαν αργότερα βέβαια. Οδήγησε και τους απλοϊκούς ποιμένες, έφτασαν εκεί με μεγάλη έκπληξη, με μεγάλη απορία, χαρά, προσκύνησαν το θείο βρέφος και επέστρεψαν πάλι, τελειώνοντας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, με τα χαράς μεγάλης, και δεν ξέχασαν ποτέ όσα είδαν, έζησαν, άκουσαν και τους αποκαλύφθηκαν εκείνη την υπέροχη νύχτα της του Χριστού γεννήσεως. Κατόπιν δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την βιωτή και την ζωή των ποιμένων, απλά η παράδοση έχει διασώσει, η τοπική εδώ παράδοση, και μας πληροφορεί ότι οι απλοϊκοί ποιμένες έζησαν εδώ όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και είχαν αφήσει σαν εντολή, σαν τελευταία επιθυμία, σαν παρακαταθήκη, όταν θα πέθαιναν να τους έθαβαν στο μέρος εκείνο του σπηλαίου ανατολικά, όπου τους παρουσιάστηκε ο άγγελος και τους δόθηκε το μήνυμα, και πράγματι έτσι έγινε και το γνωρίζουμε διότι πέρασαν τόσες χιλιάδες χρόνια και μέχρι σήμερα υπάρχει ο τάφος των ποιμένων, τους ενεταφίασαν εκεί και κατόπιν τον 4ο αιώνα όταν έφτασε η ευσεβής βασιλομήτωρα Αγία Ελένη από το Βυζάντιο με ευσεβή τότε πόθο να βρει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός, έγινε η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και παρέμεινε η Αγία Ελένη για κάποιο διάστημα εδώ στους Αγίους Τόπους, στην Αγία Γη. Ξεκίνησαν να χτίζονται πάρα πολλές εκκλησίες, με πρώτο ναό τον Πανίερο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου περιέχει το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Ταυτόχρονα ξεκίνησε τότε τον 4ο αιώνα 326
με 333 μετά Χριστόν να χτίζεται η βασιλική της γεννήσεως στην Αγία Ελένη, και πάλι η παράδοση μας πληροφορεί ότι τότε επισκέφτηκε η Αγία Ελένη τον απέριτο, τον απλοϊκό αυτό εδώ χώρο των αγρών των ποιμένων, επισκέφτηκε το σπήλαιο των ποιμένων, της υπέδειξαν που ήταν ο τάφος των ποιμένων, των βοσκών, και το μικρό αυτό υπόγειο σπήλαιο έδωσε εντολή και το μετέβαλαν σε ναό, σε εκκλησία. Μικρός υπόγειος ναός είναι, διότι μικρό υπόγειο ήταν και το σπήλαιο αυτό, το καταφύγιο των βοσκών. Δε φταίει δωμέν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθεί σωμέν λοιπόν, εν θα οδεύει ο αστήρ μετά των μάγων Ανατολής των βασιλέων. Άγγελοι υμνούσιν ακαταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραυλούσιν οδύν επαξιών. Δόξα εν ύψιστης λέγοντες, το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντι. Εκ της Παρθένου και Θεοτόκου, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Κατόπιν έγινε μοναστήρι, ακριβώς πάνω από το σπήλαιο χτίστηκε μονή. Αναφέρεται ότι έγινε μεγάλος ναός από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό της Κωνσταντινούπολεως. Προσήλκησε, μάζεψε εδώ το μέρος αυτό που βρισκόμαστε αρκετούς μοναχούς. Πάντοτε αναφέρεται ότι υπήρχε εδώ μοναστική κοινότητα, αδελφότητα. Καταστράφηκε βέβαια το μοναστήρι από την επιδρομή των Σασανιδών Περσών το 614. Ξανακτίστηκε και πάλι το μοναστήρι εκ νέου. Είχε διασωθεί το σπήλαιο των ποιμένων και υπόγεια εκκλησία. Καταστράφηκε όμως και πάλι από την επιδρομή των Σταυροφόρων. Χτίστηκε πάλι εκ νέου. Καταστράφηκε όμως αλλεπάλληλες φορές από κατακτητές, από Μαμελούκους Τούρκους, Σαρακινούς, Οθωμανούς. Ερήμωσε εδώ το προσκύνημα και το μοναστήρι για αρκετά χρόνια, για αιώνες, ίσως για 700 χρόνια. Υπήρχε ωστόσο και παρέμενε το σπήλαιο των ποιμένων. Και το 1971 ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ, ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, είχε έλθει στους Αγίους Τόπους το 1932, έμεινε στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, έγινε μοναχός και άκουγε από τον γέροντά του, τον πατέρα Παντελεήμονα, όλη την ιστορία του χωρίου των ποιμένων και του προσκυνήματος εδώ, και του είχε πει ο γεροντάς του πρωτού κοιμηθεί ότι «Σεραφείμ, κοίταξε κάποια στιγμή να ασχοληθείς και με το προσκύνημα των ποιμένων, διότι είναι παραμελημένο, διότι δεν λειτουργείται ο χώρος, δεν υπάρχει πλέον μοναστήρι, δεν είναι επισκέψιμος, δεν πηγαίνουν οι προσκυνητές, δεν το γνωρίζει κανείς, έχουν τα κλειδιά του σπηλαίου οι χωρικοί, οι κάτοικοι του χωριού των ποιμένων, του Μπέτσαχούρ, λειτουργούν καμιά φορά μέσα στο χρόνο το ιερό αυτό υπόγειο σπήλαιο,
αλλά θα ήταν σωστό κάποια στιγμή να υπήρχε μέρημνα και από το Πατριαρχείο μας, αλλά να το ξεκινούσε και κάποιος από τους πατέρες, κάποιος από τους αγιοταφείτες πατέρες, έτσι ώστε να αναβιώσει, να ζωντανέψει και πάλι ο χώρος. Επισκέφτηκε το χώρο εδώ των ποιμένων ο Γέροντας Σεραφείμ το 1940 και προσπαθούσε από το 1940, τελικά το 1971, αφού του είχαν δοθεί τα κλειδιά εδώ από τους κατοίκους του χωριού, πήρε την άδεια, την ευλογία τότε από το Πατριαρχείο, να ανεγείρει η εκκλησία, μεγάλη εκκλησία, και να το συνδέσει εδώ το προσκύνημα και το μοναστήρι με τη Μονή του Αγίου Σάβα. Χρησιμοποίησε χρήματα και δωρεές από τη Λαύρα, γιατί ήταν ηγούμενος, έτσι ώστε να χτίσει εδώ τη μεγάλη εκκλησία. Ξεκίνησαν τότε εργασίες, ήθελε ο γέροντας, ήταν μέλημά του, πάνω από το σπήλαιο των ποιμένων, που υπήρχε λοφίσκος, να χτιστεί η μεγάλη εκκλησία. Όταν έφεραν όμως τότε τις μπουλντόζες και ξεκίνησαν οι εργασίες για να θεμελιώσουν το νέο ναό, νέο μεγάλο ναό πάνω από το σπήλαιο των ποιμένων, άρχισαν τότε να βρίσκουν εκεί ονόκρανα, ψηφιδωτά, μοσαϊκά, σταμάτησαν τελικά όλες οι εργασίες. Έφερε το Πατριαρχείο μας ένα επιτελείο αρχαιολόγων με τον μακαριστό αρχαιολόγο τον κύριο Βασίλειο Τζαφέρη. Ξεκίνησαν εδώ αρχαιολογικές ανασκαφές. Συνεχίστηκαν για περίπου 5-6 χρόνια, βρέθηκαν διαδοχικά πολλά ερείπια ψηφιδωτά του 5ου αιώνος, του 6ου αιώνος, του 7ου αιώνος, βρέθηκαν τα ερείπια του επάνου ναού, άνωθεν δηλαδή του σπηλαίου, με Αγία Τράπεζα, από τότε, από την περίοδο που αυτοκράτορας Ιουστινιανός είχε χτίσει εδώ εκκλησία. Ανεπίσημα αναφέρουν ότι επίσης εδώ και ο Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, είχε χτίσει εκκλησία. Πάλι άλλοι ιστορικοί αναφέρουν, πάλι ανεπίσημα, ότι προφανώς και ο Δοσίθεος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, είχε χτίσει εδώ εκκλησία. Βρέθηκαν πολλά ερείπια, αξιοποιήθηκε ο χώρος, έγινε τότε ένα στέγαστρο με μέρημνα και φροντίδα του Πατριαρχείου μας, του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα. Έτσι λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει ο χώρος και δίπλα, που δεν υπήρχαν κάποια άλλα ιδρύματα, δόθηκε τότε η έγκριση και η άδεια να χτιστεί μεγάλος ναός. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1980-1982 και εγκαινιάστηκε η μεγάλη εκκλησία το 1989 από τον μακαριστό Πατριάρχη Διόδωρο. Ο μεγάλος ναός που είναι αφιερωμένος στην σύναξη της Θεοτόκου και στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, τρεις Άγιες Τράπεζες, τρισυπόστατος ο ναός, και η δεύτερη τράπεζα αφιερωμένη στην σύναξη των αρχαγγέλων και αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων, και η τρίτη Αγία Τράπεζα στον Άγιο Παντελεήμονα, τον Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικό. Και σιγά σιγά από τότε ξεκίνησε και η αγιογράφηση του ναού που περατώσαμε, τελειώσαμε πριν μερικά χρόνια. Σώζεται μέχρι σήμερα και είναι επισκέψιμο για όλους τους προσκυνητές. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς προσκυνητές από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Σώζεται λοιπόν το υπόγειο σπήλαιο των ποιμένων με τμήματα ψηφιδωτών του 4ου αιώνα, τότε από την Αγία Ελένη. Σώζεται ο τάφος των ποιμένων, βέβαια είναι κενός και όπως μας είχαν πληροφορήσει οι αρχαιολόγοι, οι σταυροφόροι τον 12ο αιώνα που ήλθαν και λαιλάτισαν όλα τα μοναστήρια και προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, τότε που πήραν και το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Σάβα στην Βενετία, τότε πήραν και τα λείψανα των ποιμένων, και πληροφορίες που έχουμε είναι ότι τα λείψανα των ποιμένων σώζονται στο Βατικανό, στη Βενετία, και άλλοι μας αναφέρουν ότι και ένα μέρος εξ αυτών των λείψανων, των Αγίων Θεασαμένων
το κυρίο ποιμένων, σώζονται σε ρωμαιοκαθολικό ναό στην κολονία της Γερμανίας, εκεί όπου, όπως ισχυρίζονται οι ρωμαιοκαθολικοί, έχουν και τα λείψανα των τριών μάγων από την Περσία. Εδώ όσες φορές το Πατριαρχείο μας ζήτησε να τους δοθεί κάποιο τεμάχιο λειψάνων των ποιμένων, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτό. Τώρα ο προσκυνητής που έρχεται σήμερα στην Μονή των Ποιμένων, μπαίνοντας μέσα αφού προσκυνήσει και επισκεφτεί τη Μεγάλη Εκκλησία, που είναι γνωστή σαν ο ναός της Συνάξεως της Θεοτόκου, ή αλλιώς είναι γνωστό σαν ο ναός των Ποιμένων, ή αλλιώς δόξα εν υψίστης, αφού επισκεφτεί τη Μεγάλη Εκκλησία, κατόπιν επισκέφτεται και κατεβαίνει στο υπόγειο σπήλαιο των Ποιμένων. Μικρό είναι, όπως είπαμε, το σπήλαιο και ο ναός αυτός της Αγίας Ελένης. Προσκυνάει εκεί στον τάφο των Ποιμένων και μέσα στο ναό έχουμε και μια μικρή προθήκη με ιερά λείψανα μαρτύρων μοναχών που βρέθηκαν εδώ στις ανασκαφές του 1980-1985, λείψανα μαρτύρων μοναχών και Άγιες Κάρες που μαρτύρησαν, όπως είπαμε, το έτος 614 από τους Πέρσες. Έρχονται οι προσκυνητές εδώ, επισκέφτονται το χώρο, θα τους δεχτούμε, θα τους αναφέρουμε όσα αναφέρω αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας εδώ για τον απλοϊκό χώρο, είτε θα ψάλουμε και εν συντομία τη δοξολογία, το δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, αφού άλλωστε εδώ είναι ο χώρος όπου ακούστηκε αυτός ο αγγελικός ύμνος, θα ψάλουμε το απολυτίκιο των Χριστουγέννων, η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, το κοντάκιο των Χριστουγέννων, η Παρθένο σήμερον, θα περιηγηθούν εδώ στα κτήματα των ποιμένων, θα ανέβουν πάνω στα ερείπια του ναού του Ιουστινιανού, θα δουν εδώ τους αγρούς των ποιμένων που σώζονται ελαιόδεντρα, που όπως μας είχαν πει μελετητές, προφανώς να έχουν και ηλικία 3.000 ετών. Δηλαδή όταν έγιναν εδώ οι ανασκαφές τότε, μέσω της τεχνικής των ισοτόπων, όπως ανέφεραν στον γέροντα Σεραφείμ, πήραν τμήμα από τους κορμούς δύο ελαιοδέντρων που σώζονται μέχρι σήμερα και υπολόγισαν ότι αυτά τα χρόνια πρέπει να χρονολογούνται πολλά χρόνια, μην πούμε αιώνες, πριν από τη γέννηση του Κυρίου, και υπάρχουν μέχρι σήμερα, βγάζουν ελιές, κάνουμε λάδι, όχι μόνο από αυτά τα δύο ελαιόδεντρα, έχουμε πολλά ελαιόδεντρα μέσα εδώ στους αγρούς των Ποιμένων. Λοιπόν, και δίπλα ακριβώς στον αρχαίο χώρο, όπου βρίσκονται και μερικά κελάκια όπου διαμένουμε, υπάρχει και η Πατριαρχική Σχολή των Ποιμένων, όπου σήμερα αριθμεί περίπου γύρω στα 500 με 600 παιδιά. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Τα παιδιά εδώ που φοιτούν στην Πατριαρχική μας αυτή Σχολή των Ποιμένων είναι Παλαιστινόπουλα, αραβόφωνα, μιλούν την αραβική γλώσσα. Κατά το θρήσκευμα ονομάζονται οι κάτοικοι εδώ του χωριού και τα παιδιά Ρωμιοί Ορθόδοξοι. Στο σχολείο διδάσκονται όλα τα μαθήματα στην μητρική τους γλώσσα που είναι η αραβική γλώσσα και σαν δεύτερη γλώσσα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, σαν τρίτη γλώσσα η αγγλική και ιδιαίτερη φοροντίδα και μέρημνα δίδεται και στο μάθημα των θρησκευτικών και της Ορθοδόξου κατηχήσεως, μιας και το σχολείο εδώ είναι ένα από τις πατριαρχικές σχολές του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου μας των Ιεροσολύμων. Για μας τους αγιοταφείτες πατέρες που ζούμε εδώ στην Αγία Γη είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη χαρά και ευφροσύνη όταν έχουμε
γκρουπ Ελλήνων προσκυνητών, είτε από την Ελλάδα, είτε από την Κύπρο, είτε από την Ομογένεια της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ευρώπης. Έχουμε Έλληνες προσκυνητές και αδελφούς Κυπρίους που έρχονται από το Λονδίνο, από το Βέλγιο, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, και όχι μόνον βέβαια Έλληνες, αλλά και προσκυνητές, Ορθοδόξους προσκυνητές από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, από τη Ρουμανία, Σερβία, Γεωργία, Βουλγαρία, από όλα τα ορθόδοξα κράτη. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά όταν έχουμε προσκυνητές, όταν έχουμε αδελφούς μας, λέω κυρίως από την Ελλάδα, επειδή σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια βλέπετε, εσείς πατέρα Ιωάννη έχετε έλθει άλλωστε στους Αγίους Τόπους, οπότε ο προσκυνητής διαπιστώνει ότι σε όλα τα μοναστήρια, σε όλες τις εκκλησίες και τα προσκυνήματα κυματίζει η γαλανόλευκη ελληνική σημαία με την σημαία του Πατριαρχείου μας. Οπότε είναι χαρά μας ιδιαίτερη όταν έχουμε προσκυνητές από την Ελλάδα, λόγω του ότι σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια είμαστε λίγοι οι αγιοταφίτες πατέρες, δηλαδή ένας, δύο, το πολύ τρεις στο κάθε προσκύνημα, μοναστήρι. Οπότε τη στιγμή που δεν έχουμε μεγάλες συνοδείες, είναι για μας μεγάλη χαρά όταν έχουμε έστω τη δική σας παρουσία από την Ελλάδα να πλαισιώνει τα προσκυνήματα, να ακούγεται η ελληνική γλώσσα μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, αλλά και σε όλους τους χώρους των προσκυνημάτων εδώ στην Αγία Βηθλεέμ, και να φαίνεται όλη αυτή η παρουσία, η έντονη μεγάλη παρουσία των προσκυνητών από την Ελλάδα που έρχονται να προσευχηθούν, να καταθέσουν εδώ στις ευλογημένες πέτρες τις αγωνίες τους, τους πόνους τους, το δάκρυ τους, να μας αφήσουν τα ονόματά τους, να τους μνημονεύσουμε και να τους ζητάμε και εμείς, όπως το κάνουμε κάθε φορά, ζητάμε από τους προσκυνητές να εύχονται και για μας, για την Άγιο Ταφητική Αδελφότητα εδώ στους Αγίους Τόπους, να παραμένουμε σε αυτές τις πνευματικές επάλξεις της Ορθοδοξίας και να έχουμε πάντοτε τη χαρά να σας βλέπουμε και να σας δεχόμαστε, και εσείς να δέχεστε αυτή την ευλογία των Αγίων Θεοβαδίστων Τόπων. Σχεδόν τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, θέλω να πω ότι και εμείς σχεδόν οι περισσότεροι αγιοταφίτες πατέρες κάπως έτσι ήλθαμε, προσκυνητές δηλαδή των Αγίων Τόπων. Εγώ προσωπικά ήλθα προσκυνητής τον Αύγουστο του 1994, δεν ερχόμουν να μείνω στους Αγίους Τόπους, δάσκαλος Αγγλικών ήμουν, είχα ανοίξει δικό μου φροντιστήριο, με έπεισε κάποιος φίλος μου γνωστός μου να έλθουμε προσκύνημα αστραπή για λίγες μέρες εδώ στους Αγίους Τόπους, για 5 μέρες, μια εβδομάδα. Ήρθαμε και ζητήσαμε να φιλοξενηθούμε τότε εδώ στη Μονή των Ποιμένων, και από προσκυνητής βρέθηκα την τρίτη μέρα να είμαι δόκιμος μοναχός. Ήταν εδώ ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ, ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, όπου έζησα μαζί του, δίπλα του, 9 χρόνια. Κοιμήθηκε εδώ το 2003 και κατόπιν παρέλαβα τη σκυτάλη ως αρχιμανδρίτης και υπεύθυνος εδώ του προσκυνήματος. Λοιπόν, ευχόμαστε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή να έχουμε την ευκαιρία και την ευλογία και τη χαρά να σας δούμε εδώ στους Αγίους Τόπους, αν το επιτρέπει δηλαδή φυσικά και ο χρόνος σας, αλλά και η οικονομική άνεση. Αλλά βλέπω και από τους προσκυνητές που έρχονται, δεν είναι ανάγκη κανείς να έχει πολλά χρήματα. Όταν κανείς το θέσει, το βάλει ευσεβή πόθο στη ζωή του να έλθει στους Αγίους Τόπους, ο Θεός θα τον αξιώσει παρόλη την κρίση των ημερών μας, όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική, ηθική, θα τον αξιώσει να έλθει πράγματι ταπεινός προσκυνητής της Αγίας Γης και να επισκεφτεί όλους αυτούς τους θεοβάδιστους αγίους χώρους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι υπόδες Κυρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας αναμένουμε να σας δούμε και να σας ξεναγήσουμε εδώ στην Αγία Γη. Ευχαριστώ ταπεινά πάρα πολύ πατέρα Ιωάννη, και εύχομαι και ελπίζω και σας και πάλι να σας φιλοξενήσουμε εδώ στην Αγία Γη. Σας χαιρετώ από το προσκύνημα και μοναστήρι των Ποιμένων και μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα, αρχιμανδρίτης πατέρας Ιγνάτιος.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Χριστός μαζί μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον αγαπητό μας πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, αλλά και της πόλεως Μπετζάλας, για αυτή τη μοναδική συνέντευξη που μας παραχώρησε. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας, υγιής και δυνατός, να συνεχίζει να φυλά τη Θερμοπύλες μαζί με τους υπόλοιπους αγιοταφίτες πατέρες του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Εμείς, σε αυτό το σημείο, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.